Ο Δήμος Σερών, μέσω του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, συνεχίζει να παρέχει την υπηρεσία της εργασιακής συμβουλευτικής στις ωφελούμενες γυναίκες και μέσα στις συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι πολύ σημαντική για την αυτονόμηση των γυναικών και την προστασία τους από την κακοποίηση, είτε αυτή συμβαίνει μέσα στο σπίτι τους, είτε έξω από αυτό, με οποιαδήποτε μορφή. Αυτή την περίοδο είναι ενεργό ένα καινούριο πρόγραμμα του ΑΕΔ για όλη τη χώρα, για πρώτη φορά, το οποίο προκρίνει ειδικές ευπαθείς ομάδες για να εργαστούν. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες έχουν υπάρξει στο παρελθόν ή τώρα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Εμείς ως Δήμος, ως εταίρος ουσιαστικά, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι μπορούν οι γυναίκες οι οποίες έχουν ζήσει τη βία, είτε την λεκτική είτε την σωματική, να απευθύνονται στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Σερών, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτησή τους σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να ενταχθούν, είναι να ολοκληρώσουν 5 συνεδρίες στο Κέντρο Συμβουλευτικής. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άνεργες γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή έμφυλη βία μπορούν να ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα για την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ. Προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερών. Είναι ένα πρόγραμμα καινοτόμο που σε όλη την Ελλάδα για πρώτη φορά έχει λειτουργεί και είναι πολύ χρήσιμο για όλες αυτές τις γυναίκες, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν σε μια ειδική κατηγορία ευπαθών ομάδων να αναζητήσουν εργασία, η οποία είναι απαραίτητη για την αυτονόμησή τους μετά από μια δύσκολη περίοδο που πέρασαν και λόγω της υγειονομικής κρίσης, όπου είναι αλήθεια ότι επιτάθη η βία, η ενδοοικογενειακή κυρίως, λόγω των συνθήκων. Επομένως, μπορούν όλες οι γυναίκες να τηλεφωνούν στο 2321-03 διάρκεια 53. Οι γυναίκες φυσικά οι οποίες έχουν υποστεί βία, είτε έχουν δηλωθεί παλαιότερα στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου, ή και γυναίκες οι οποίες δεν έχουν προσέλθει ποτέ στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Σερών, μπορούν και τώρα να απευθυνθούν εκεί, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ολοκληρώσουν 5 συνεδρίες με τις οποίες παίρνουν μια βεβαίωση εργασιακής συμβουλευτικής και την οποία στη συνέχεια καταθέτουν στο ΟΑΕΔ, στον λόγο πρόγραμμα. Η κυρία Πάνου σημείωσε ότι θα γίνεται η διασταύρωση πιστοποιητικών από την νομικό στο Κέντρο Συμβουλευτικής. Και η νομικός που είναι στο Κέντρο Συμβουλευτικής ζητάει φυσικά πιστοποιητικά. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν δηλώσει στο αστυνομικό τμήμα κάποια κακοποίηση. Ακόμη υπάρχουν και γυναίκες που έχουν και ιατροδικαστική εξέταση. Ήδη υπάρχουν εγγεγραμμένες στο Κέντρο Συμβουλευτικής οι οποίες έχουν αιτηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά υπάρχουν και άλλες γυναίκες οι οποίες φοβούνται ενδεχομένως να αποκαλύψουν το πρόβλημά τους. Αυτή τη στιγμή όμως με αυτό το πρόγραμμα, το οποίο τους δίνει ένα σύν ουσιαστικά στην έβρεση εργασίας, είναι ευκαιρία να απευθυνθούν και αυτές στο Κέντρο Συμβουλευτικής και να έχουν μια μόνιμη συνεργασία. Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων γυναικών για περισσότερες διευκρινήσεις, καθώς και για ενημέρωση για όλες τις παρερχόμενες υπηρεσίες τηλεφωνικά στο 232-10-22-253 ή αυτοπροσώπως στο Συμβουλευτικό Κέντρο στην Ίωνος Δραγούμη 10, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις ώρες 9 το πρωί έως στις 3 το μεσημέρι. Μπορούν λοιπόν οι γυναίκες να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2321-03 διάρκεια 53 ή να προσέλθουν οι ίδιες στο κέντρο Ίωνος Δραγούμη 10 κατά τις ώρες 9 με 3 τις εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να συνεννοηθούν εκεί με την ψυχολόγο, την νομικό, για τις 5 συνεδρίες με τις οποίες παίρνουν μια βεβαίωση, την οποία στη συνέχεια καταθέτουν στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία ευπαθών ομάδων και να αναζητήσουν εργασία.